Ονομάζομαι Κόρδα Ιωάννη και ζω στο Μόναχο από το 2010. Είμαι δηλαδή το πρώτο, από του πρώτου Έλληνε μετανάστε που ήρθαν στο Μόναχο με την αρχή τη εργασιακή κρίση στην Ελλάδα. Και το επάγγελμά μου είναι μάγειρα. Θέλω με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα για τη δυνατότητα που μου δίνει να πω κι εγώ δύο λόγια. Από το σχολείο μέχρι πρόσφατα ήμουν οργανωμένο στο λεγόμενο χώρο της εξοκοινωνιστικής αριστεράς. Από το 2015 και μετά, που, έ, που έγινε ο χαμός με την ελπίδα που ερχόταν, αποφάσισα να αρχίσω να διαχωρίζομαι από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκα και να παρακολουθώ πιο συστηματικά το ΚΚΕ. Τα τελευταία χρόνια αποφάσισα να γυρίσω σελίδα και να συνεχίσω να αγωνίζομαι μαζί του. Ο λόγος ήταν πολύ απλός. Είμαι μάγειρα και δουλεύω σε ένα χώρο όπου η μαύρη εργασία οι άσχημε συνθήκε δουλειά που συγκλίνουν στη δουλεία και η εκμετάλλευση είναι κανόνα, ειδικά σου, σου μετανάστε. Όπου η άγνοια τη γλώσσα οδηγεί στην ακραία εκμετάλλευσή του και οδηγεί στην ακραία τους, Στην οδηγεί στην ακραία εκμετάλλευσή τους και την εκμετάλλευση από την εργοδοσία, η οποία βασιζόμενη σε αυτό ε, καταπατάει κάθε δικαιώματα και δεν τους δίνει τη δυνατότητα έστω και τα, ναι, ναι, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να υπογράψουν έστω και τα ελάχιστα, ε, ορο, ναι, τα ελάχιστα ε, συμβόλαια εργασίας τα οποία ορίζει ο Είμαι στο Σωματείο εργαζομένος στη γαστρονομία από τις αρχές που είμαι εδώ ως εργαζόμενος. Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια ήταν από τις δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν έμπαρχτα τον αργών των εργαζομένων και εδώ στο Μόναχο και παλεύουμε μαζί να πείσουμε του εργαζόμενου να συνταχθούν στο σωματείο, ώστε να μπορέσουμε να του φέρουμε πιο κοντά στι ανάγκε μα, ώστε από ένα αδρανέ σωματείο να μπορεί να διεκδικεί και να πετυχαίνει νίκε υπέρ των εργαζομένων. Όπω είναι για παράδειγμα τα ελάχιστα ορομίστια, τα ωράρια και οι καλύτερε συνθήκε εργασία εντό τη κουζίνα. Εκτό από το εργασιακά, στο Μόναχο δίνονται αγώνε και σε άλλου τομεί. Όπω είναι η δημιουργία τη ελληνική κοινότητα, ο αγώνα των γονιών για την ελληνόγνωση εκπαίδευση και τη διατήρηση του, και τη διατήρηση του πολιτισμού τον εθήμο, και των εθήμων της πατρίδας μας. Σε αυτό το κομμάτι, η βοήθεια και η συμβολή είναι έμπρακτα και χωρίς πολιτικά ωφέλη και υποσχέσεις μαυρογιαλούρων, δείχνοντα το δρόμο για το μέλλον το οποίο, στο οποίο παλεύει για, τη δικιά μας, για την καλυτέρευση της δικιάς μας ζωής. Εγώ θα ψηφίσω κουκουέ στις ευρωεκλογέ και θα καλέσω όποιον ξέρει να κάνει το ίδιο. Για μια για ένα απλό λόγο. Με δυνατό κουκουέ μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα εκτός μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία, αν θέλετε, εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει καθόλου. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεγάλων εταιριών, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολέμων, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθεί να αντλήσει όσο περισσότερο κέρδος μπορεί από τον κόπο των εργαζομένων, οδηγώντας τους συνέχεια στην, εξαθλί... στην στην εξαθλίωση όπως για παράδειγμα γίνονται όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα μας. Για μένα, ένωση των λαών σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει μια ένωση των αναγκών για την παιδεία, για την υγεία, για την εργασία, για τον πολιτισμό. Μια ένωση της ειρήνης, ευημερίας των λαών, ισότιμα. Ευχαριστώ πολύ.